Στο βίντεο που θα δείτε τώρα, θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της παράταξής μας επιγραμματικά. Ανεξάρτητη παράταξη πολιτών. Νέα δύναμη. Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Η νέα δύναμη, μένοντας πιστή και αμετακίνητη στο όραμα και τις αξίες της, δίνει άμεσες λύσεις. Δίνουμε τέλος στην εγκληματικότητα και στο εμπόριο ναρκωτικών και απομακρύνουμε τους τοξικομανείς από την πόλη μας. Γκρεμίζουμε τα γκέτο των παρανόμων στις περιοχές Αυλίδες, Χαραυγής, Αγίας Σωτήρας και 40 Μαρτύρων και κάνουμε την περιοχή μας ανθρώπινη και ασφαλής όπως παλιά. Διεκδικούμε την άμεση απομάκρυνση των φυλακών λάθρων μεταναστών της Αμυγδαλέζας. Υλοποιούμε τις μελέτες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για να μην θρυνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Επαναλειτουργούμε όλες τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια που έχουν απομακρυνθεί από το Δήμο, όπως ΔΕΗ, ΔΟΗ, ΕΙΔΑΠ, ΕΟΠΗ. Υιοθετούμε οριστικά τις συνδέσεις των αποχετεύσεων σε οικίες και βιομηχανική ζώνη. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και χτυπάμε το πρόβλημα της ανεργίας. Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη και απαλλάσσουμε τους επιχειρηματίες από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Δημιουργούμε πάρκα, πλατείες και παιδικές χαρές πρότυπα σε κάθε συνοικία της πόλης. Αποτρέπουμε τη μετακατάσταση του καζίνου της Πάρνηθας σε άλλη περιοχή της Αττικής. Προστατεύουμε το δημοτικό και τον αναδεικνύουμε μέσα από δράσεις ως πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Εφαρμόζουμε άμεσα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υπερασφάλειας και πυροπροστασίας με τα πιο σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύουμε ανελιπώς σε φλέγοντα θέματα που αφορούν την πόλη μας, όπως ασφάλεια, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία, περιβάλλον, αθλητισμός, κοινωνία, πολιτισμός και είμαστε έτοιμοι να ξαναδώσουμε στην πόλη μας την ιστορική της ταυτότητα. Αναδεικνύουμε όλα τα αρχαία μνημεία του Δήμου μας, δίνοντας έμφαση στο αρχαίο θέατρο στο κέντρο της πόλης μας. Αξιοποιούμε τα Ολυμπιακά ακίνητα και δίνουμε τέλος στη λαιλασία τους. Κάνουμε το Ολυμπιακό χωριό στολίδι για την πόλη μας. Δημιουργούμε δημοτικά ιατρεία για τους ανασφάλιστους, άπορους και ανέργους της πόλης μας. Αναβαθμίζουμε και αξιοποιούμε την πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού. Αξιοποιούμε τις ανεκμετάλλευτες εκτάσεις Τρακομακεδόνων και Βαρυπόμπης και δημιουργούμε χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές και περισσύγχρονα πάρκα. Διευθετούμε οριστικά τη σύνδεση αποχέτευσης σε Θρακομακεδόνες και Βαρυμπόμπη. Βελτιώνουμε το οδικό και το συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης μας. Δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε η πόλη μας να είναι φιλική προς τα άτομα με κινητικά και άλλα προβλήματα. Ενσωματώνουμε τα βασιλικά ανάκτορα στο Δήμο μας όπου ανήκουν και αποτελούν ιστορικό και περιουσιακό στοιχείο της πόλης μας. Δημιουργούμε νέο κημητήριο σύμφωνα με τις ανάγκες της πόλης μας. Ιδρύουμε κοινωνικό ταμείο υπέρ των ευπαθών ομάδων. Διεκδικούμε κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια εξασφαλίζοντας την υλοποίηση των έργων. Στηρίζουμε και αναβαθμίζουμε τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας. Εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας στον τομέα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Η νέα δύναμη κάνει το όραμα όλων μας πραγματικότητα από το ίδιο βράδυ της εκλογής της. Ανεξάρτητη παράταξη πολιτών. Νέα δύναμη. Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Γιατί αξίζει την πόλη μας να ξαναβρει την ιστορική της ταυτότητα. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα τα στελέχη της παράταξής μας, υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Αχαρνών, κύριος Αλεπού Σωτήριος. Αντικατίδης Γεώργιος. Αμαναδίδης Γεώργιος. Αμαναδίδη Κυριακή. Ανδρονικίδη Όλγα. Ανδρονικίδης Νικόλαος. Αρχοντοπούλου Ειρήνη. Βασιλικόπουλος Ιωάννης. Βασιλοπούλου Μαρία. Βρετός Δημήτριος.
Γαβρίδης Ελευθέριος. Γαλανάκης Κωνσταντίνος. Γελαδάκης Μάριος. Γιανακάκη Λουτζάκη Άννα. Ελευθεριάδης Νικόλαος. Εφρεμίδης Ηρακλής. Ζαβρίδης Ιωάννης. Ζαϊτινίδου Ειρήνη. Θεοδωρίδης Δημήτριος. Καφετζή Βαρβάρα. Κοσμίδης Παναγιώτης. Κοτούλια Μαρία. Κουτσούκος Αντώνιος. Κυριαζής Στέφανος. Κωνσταντινίδης Γεώργιος. Κωνσταντινίδης Ιωάννης. Κωνσταντινίδου Ελένη. Λευκόπουλος Γεώργιος. Μακρίδης Βλαδίμηρος. Μακρίδης Σάβας. Μαυρίδης Γεωργίος. Μετεσίδης Ευστάθιος. Μπαλτατσίδη Κυριακή. Μιλανάκη Ελένη. Μιστρίδης Κωνσταντίνος. Νίκας Δημήτριος. Παντελές Σταύρος. Παπαδέλα Κατερίνη. Παπαδόπουλος Σάββας. Παπαδοπούλου Σοφία. Πασχαλίδης Ανδρέας. Παυλίδου Όλγα. Πέκος Χαράλαμπος. Πετρόπουλος Γεώργιος. Πρασάδα Αθηνά. Σαββίδης Ιωάννης. Σαράντη Μαρία. Σιδέρης Παναγιώτης. Σονίδης Ιωάννης. Σιρανίδης Γρηγόριος. Ταηλή
Ιωαννοπούλου, Εφροσύνη. Το Σουνίδη, Αναστασία. Του Μπανάκης, Δημήτριος. Τσανικίδη, Κυριακή. Τσατσαρόνι, Αντιγόνη. Ο πρόεδρος Αχαρναϊκού και πρόεδρος νεολαίας των Αχαρνών, Τσορπατσίδης Μιχάλης. Φράγκος Νικόλαος. Χατζιπέτρος Πέτρος. Χριστοφορίδης Ηλίας. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπόν εκλογικών περιφερειών: Βαρελά Σταμάτιος, Βρετού Σοφία, Γκόνη Αλεπού Αθανασία, Κωνσταντινίδου Σοφία, Μαρίνη Αλεξάνδρα. Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών, Αθανασιάδης Δημήτριος, Αμανατίδης Γρηγόριος, Ασλαμίδης Αναστάσιος, Βελής Ηλίας, Γεωργούλας Ευάγγελος, Σαμπουνίδη Σάβας, Θειακού Σπυριδούλα, Κοπαλίδης Νικηφόρος, Κυριακίδης Γεώργιος, Λυκούδη Ελένη, Μαβίδης Γεώργιος, Μαβίδης Γκόρδης, Μαντάερας Μία, Μουσκοϊδού Ελισάβετ, Νικολέγκο Αλεξάνδρ, Παπαδοπούλου Μαρίνα, Πεΐδη Όλγα, Σαβίνοφ Ιωάννης, Σιρανίδου Αναστασία, Τριανταφύλου Δημήτριος, Φυτόζοφ Γιούρη. Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας Τρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, Ασημακόπουλος Ευστάθιος, Γεωργιάδης Χαράλαμπος, Γιαννάκος Παναγιώτης, Καμπρανίδης Νικόλαος, Δασκαλάκης Ιωάννης, Ηλιάδη Χριστίνα, Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, Λαζαρίδου Σοφία, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Παπαπούλου Τριάδα.
παιδιά από τη γειτονιά μας. Και είναι παιδιά που έχουν έρθει στην παράταξή μας για ένα όραμα και ένα στόχο. Η αυριανή Δημοτική Αρχή θα σας κάνει περήφανος, θα νιώσετε αγάπη από τη Δημοτική Αρχή και το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι ο Δήμος Αχανών θα έχει μια Δημοτική Αρχή που νόμος για μας θα είναι το συμφέρον της πόλης μας. Ευχαριστούμε πολύ.